Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο μου, καλημέρα και στον πατέρα. Μεταμορφώσεις του Σωτήρος. Χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά, και χρόνια πολλά. Βρισκόμαστε εδώ λοιπόν στο συγκεκριμένο Ιερό Ναό. Έχουμε μαζί μας και τον Αρχιμανδρίτη Νικόλαο. Χρόνια πολλά να πούμε, γιατί σήμερα είναι η Κυριακή των Βαΐων. Όπως βλέπετε πίσω, ο ναός είναι ήδη στολισμένος και έχει ανοίξει. Περιμένει για την σημαντική αυτή λειτουργία τους πιστούς. Και έχουμε τις ακολουθήσεις της Μεγάλης Εβδομάδας Πάτερ σε καλύτερους όρους σε σχέση με πέρυσι, με λιγότερα μέτρα σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό. Τι θα πρέπει να ξέρουν οι πιστοί για αυτά τα μέτρα κατά του κορονοϊού? Καλημέρα καταρχάς και σε εσάς και στους τηλεθεατές και χρόνια πολλά για τη σπουδαία μεγάλη ημέρα. Σίγουρα είναι καλύτερα τα μέτρα φέτος από πέρυσι και από πρόπερσι που είχαμε τα lockdown. Οι πιστοί μπορούν να προσέρχονται στους ναούς. Οι ακολουθίες θα τελούνται κανονικά αυτήν την μεγάλη εβδομάδα σε σχέση με τις προηγούμενες δύο χρονιές. Πρέπει όμως να μπαίνουν τηρώντας τα μέτρα. Αυτό σημαίνει υποχρεωτικά τη μάσκα και φυσικά αν κάποιοι άνθρωποι έχουν κάποια συμπτώματα, καλά είναι όχι τώρα μόνο την περίοδο του κορονοϊού, αλλά και όλες τις άλλες περιόδους να μην προσέρχονται στους ναούς, γιατί κάποιος μπορεί να μεταδώσει σε κάποιον κάτι. Και είναι κρίμα να αποτελούμε εμείς αιτία της διασποράς μιας ασθένειας, είτε είναι ο κορονοϊός, είτε είναι μια άλλη μεταδοτική ασθένεια. Πάντως αυτό είναι κάπως πιο χαρμόσυνα τα νέα για τους πιστούς, έτσι. Τι βλέπετε εσείς εδώ στην ενορία σας? Ο κόσμος το αντιμετωπίζει αυτό με καλύτερη διάθεση? Ο κόσμος το αντιμετωπίζει με καλύτερη διάθεση, με περισσότερη χαρά, το ότι μπορεί να συμμετέχει στις ακολουθίες των παθών της Αναστάσεως και της Σταυρώσεως του Κυρίου, κάτι που δεν είχε τη δυνατότητα να το κάνει πέρυσι λόγω των μέτρων που υπήρχαν για να μην υπάρξει διασπορά μια της πανδημίας. Σήμερα τον Βαΐο έχετε στολίσει εδώ με βάγια. Έτσι είναι. Ακριβώς η κανονικότητα είναι, γιορτή, έχει επιστρέψει και στους ναούς. Χρόνια φυσικά, σας όμως, πολλά, την ευλογία σας, καλή Ανάσταση να έχουμε. Του Κυρίου,